Θεωρούμε όλοι στο Δήμο ότι φέτος πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία οι κατασκηνώσεις του Δήμου. Φέτος, μάλιστα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, προσθέσαμε ακόμα μία κατασκηνωτική περίοδο προκειμένου να φιλοξενήσουμε περισσότερα παιδιά. Ήταν μία ιδέα, μία απόταση και μία πρωτοβουλία από τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον Γιάννη τον Σμυρνιώτη. Έτσι λοιπόν, φέτος είχαμε 7 κατασκηνωτικές περιόδου, φιλοξενήθηκαν 700 παιδιά. Έτσι, περισσότερο είναι ένας αριθμός ρεκόρ, μπορούμε να πούμε, στην ιστορία των κατασκηνώσεων που γίνονται περίπου 30-35 χρόνια από το Δήμο Τρίπολης. Οι εντυπώσεις των παιδιών, όπως έχουν αποτυπωθεί και στο ημερολόγιο της κατασκήνωσης, είναι κάτι παραπάνω από καλές και ευχάριστες. Οι αναμνήσεις των παιδιών φεύγοντας από την κατασκήνωση ήταν πολύ καλές. Μείναν ευχαριστημένες από την όλη, ευχαριστημένα τα παιδιά από διαμονή, από διατροφή, από φιλοξενία, από το πρόγραμμα. Φέτος είχαμε πολλά προγράμματα, πολλά αθλήματα, πολλές πρωτοβουλίες, δραστηριότητες που πήραν και οι αρχηγός και οι ομαδάρχες και οι γυμναστές. Τα παιδιά μείνανε ευχαριστημένα από την κατασκήνωση και νομίζω ότι αυτό ήταν το ζητούμενο από την αρχή. Θυμάστε, είχαμε πει και παλιότερα ότι τα παιδιά αποτελούν το μέλλον όλων μας, η επόμενη γενιά που έρχεται, και μιλάμε και για ηλικίες εύθραυστες, επιτρέψτε μου να πω, 7 με 12 ετών. Πήγανε όλα καλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια για μία ακόμα φορά όλους τους συνεργάτες μου εδώ στο Δήμο Τρίπολης, στους εργαζόμενους της κατασκήνωσης, την αρχηγό, τους ομαδάρχες, τους γυμναστές, τις μαζίρισες, τη γιατρό μας, όλο τεχνικό προσωπικό, για τη μεγάλη προσφορά που είχαν στη φετινή επιτυχία της κατασκήνωσης. Ειδικά το τελευταίο διάστημα όμως θα ήθελα να σταθώ και στις εργασίες συντήρησης που έγιναν σε καταστάσεις της κατασκήνωσης. Βελτιώθηκαν πολλά πράγματα στις κατασκήνωσεις κάτω στο παράλληλο άστρος, προκειμένου να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για τους μικρούς κατασκηνωτές μας. Πραγματοποιήθηκε βάψιμο στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αναβαθμίστηκαν οι χώροι αποθήκευσης των τροφίμων, διαχείρισης και υλικού, οι χώροι εστίασης, τα μαγειρία, τοποθετήθηκαν νέοι φωτιστικοί προβολής, αντικαταστάθηκαν παιχνίδια με καινούρια και υπάρχουν ακόμα 12 θάλαμοι, το αρχηγείο, το ιατρείο και διαμονή για την, και δωμάτια για τη διαμονή του προσωπικού. Τέλος, κάποια ποσότητα τροφίμων και φαρμάκων παραχωρήθηκαν αντίστοιχα στο κοινωνικό παντοπολείο και στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Τρίπολης. Αυτές οι καταστάσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα να φυλάσσονται με κάποιο τρόπο, πώς γίνονται οι μικροσυντηρήσεις και αυτά που θα χρειάζονται? Θα χρειαστούν κάποιες συντηρήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το τεχνικό προσωπικό του Δήμου θα πάει να βελτιώσει τις καταστάσεις. Όχι, το χειμώνα δεν φυλάσσονται οι καταστάσεις των κατασκηνώσεων, αλλά είναι και θέληση και βούληση του Δημάρχου να χρησιμοποιούνται οι χώροι της κατασκήνωσης και κατά τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο για το δίμηνο των κατασκηνώσεων.